ήρθε η Kraken στην Ελλάδα. Τι δεν θέλω να φέρουν τίποτα. Η υποπαραλλαγή της Ομικρόν. Η υποπαραλλαγή η νέα που λέγεται Kraken λοιπόν. Ναι. Έχουμε τα πρώτα κρούσματα στη χώρα μας. Τώρα, μπορεί να ανακοινώθηκαν εχθές, αλλά αυτά τα κρούσματα μπορεί να έχουν εντοπιστεί εδώ και 2 και 3 εβδομάδες. Χρειάζονται πολλές μέρες για να γίνει η ανάλυση σε αυτή την υποπαραλλαγή. Δεν είναι απλά όπως είναι του κορονοϊού. Αυτό μας εξηγούσαν εχθές οι ειδικοί. Έχουμε 6 κρούσματα τα οποία ανακοινώθηκαν εχθές. Ναι. 4 είναι στο βόρειο τομέα. Κάτσε ρε Χρυσά. Και 2 στο δυτικό. Εσύ κολλάς. Μάλιστα. Σε βγάζει θετική. Εντάξει. Και μπαίνει στην πλατφόρμα, μιλάς με τον ΕΟΔΗ και τα λοιπά, ότι είσαι θετική. Μάλιστα. Αυτοί πώς καταλαβαίνουν ότι είναι Kraken? Γίνεται μια παραπάνω εξέταση μετά. Σε όλους? Όχι, σε όσους έχουν αυτά τα συμπτώματα της Kraken. Α, εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Για πες, ναι. Έχουμε όμως πολλούς θανάτους. Έχουμε 149 συμπολίτες μας που έχασαν την μάχη για τη ζωή. Και φαίνεται ότι η γρίπη, όμως αυτά είναι τα καλά νέα, φαίνεται ότι η γρίπη ξεκινά λίγο να υποχωρεί. Ναι. Στις ηλικίες 15-64. Στα παιδάκια βέβαια είδαμε την έξαρση που υπάρχει. Σε λίγο εδώ στο στούντιο θα είναι μαζί μας και ο κύριος Ζαούτης, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, για να μας δώσει απαντήσεις για όλα τα ερωτήματα και για την Kraken και για το τι γίνεται με τα παιδιά και για τα συμπτώματα. Όλα εδώ μαζί θα τα συζητήσουμε και θα δώσουμε απαντήσεις. Εσείς αν θέλετε στείλτε μας τα μηνύματά σας, γιατί φαντάζομαι θα έχει πολλές απορίες ο κόσμος για αυτή την υποπαραλλαγή, ούτε και εμείς ξέρουμε πολλά, είναι η αλήθεια. Και όχι μόνο για την υποπαραλλαγή, γιατί έλεγε ότι η γρήπη υποχωρεί, αλλά συνεχίζουμε να έχουμε νεκρούς και από τη γρήπη, όπως έχουμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, ακόμη και πριν την εμφάνιση του κορονοϊού. Είχαμε, σωστά, πολύ σωστά. Πάντα, αλλά πάντα, ωστόσο παραμένουν πολύ. Κάθε χρόνο 100 με 200 νεκρούς είχαμε από τη γρήπη, θέλω να σου θυμίσω, πριν τον κορονοϊό. Έχεις δίκιο, καλά κάνεις και το λες, αλλά σκέψου ότι και κάθε εβδομάδα έχουμε 100 και 150 νεκρούς από τον κορονοϊό, ρε παιδί μου. Δεν πέφτει αυτός ο αριθμός, είναι τριψήφιος. Αυτό που έλεγες πριν για τα λύματα. Αυτό που λέγαμε, έχουμε αύξηση του οικού φορτίου στα λύματα. Στην Αττική φαίνεται ότι έχουμε μια αύξηση του 31%. Στα Χανιά είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, 40% και στο Ηράκλειο 35%. Στη Θεσσαλονίκη είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, γιατί θυμάσαι ότι ήταν εκείνη που δοκιμάστηκε στην αρχή του κορονοϊού και θυμάσαι εκείνα τα lockdown και τι είχαν γίνει. Αλλά στην Πάτρα έχουμε μεγάλη μείωση. Καλό είναι αυτό. Στα Λίμματα μείον 51% και στα Γιάννανα πάλι μείον 17%. Και μην ξεχνάς ότι τα Γιάννανα και η Πάτρα έχουν και πολλούς φοιτητές και πολλούς νέους οι οποίοι βγαίνουν έξω, πίνουν, διασκεδάζουν τα παιδιά και καλά κάνουν. Αλλά εκεί είναι καλή εικόνα. Ωραίτατα. Μάλιστα, θα τα δούμε όπως είπες αναλυτικά αυτά σε λίγο.